Η Τουρκία θα επαναλάβει τις αμφιλεγόμενες έρευνές της για φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο στις 9 Αυγούστου, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Ενέργειας. Το τουρκικό σκάφος γεωτρήσεων Abdulhamid Han θα ξεκινήσει μια αποστολή στη Μεσόγειο στις 9 Αυγούστου από το λιμάνι της Μερσίνας, αναφέρεται σχετικά. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενεργείας Fatih Donmez, ένας τέταρτος αδελφός ήρθε στο στόλο μας, το πλοίο βαθιάς γεώτρησης Abdulhamid Han. Θα το στείλουμε στον πρώτο του σταθμό υπηρεσίας στη Μεσόγειο. Αν δεν πάει τίποτα στραβά, θα το στείλουμε στον πρώτο του σταθμό υπηρεσίας από το Τασούτσου της Μερσίνας με τη συμμετοχή του Προέδρου μας. Η περιοχή καθήκοντος θα είναι εντός των δικών μας περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Η τοποθεσία θα ανακοινωθεί, ελπίζουμε, από τον Πρόεδρό μας. Τώρα, αυτό το «η περιοχή καθήκοντος θα είναι εντός των δικών μας περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας» που είπε ο Ντονμέζ, δεν ήταν και πολύ πιστικό, ούτε ενθαρρυντικό, αν σκεφτεί κανείς ποιες περιοχές θεωρεί δική της δικαιοδοσία η Τουρκία.